Δεν όλα αυτά, είτε μελέτες, είτε κεφάλι έργων, είτε επίθεση έργων, δεν τρέχουν δουλειά. Και γίνεται πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια. Η αποκεντρωμένη βέβαια δομή του νομού πραγματικά που έχει δημιουργήσει αστικά κέντρα εδώ και χρόνια, δείχνει κιόλα ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη και παραπάνω αντιμετώπιση και όχι μόνο με το φυσιολογικό κριτήριο. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη και μπορεί εδώ να μιλάμε πολλές ώρες να δημιουργούμε εντυπώσεις, όμως το διατάφ θα έχει σημασία και όταν πραγματικά έχουμε κάποιες προτάσεις, τότε θα τις αντιμετωπίζουμε με την προσήκουσα έτσι σοβαρότητα. Πράγματι, αναφέρεται σήμερα εδώ το χρήσιμο και η συρρήκνωση κάποιων υπηρεσιών, δεν θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω, είναι άδικο. Τα είπε ήδη ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα. Κύριε Δεμιάτινο και αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν πολλές ανάγκες και ελλείψεις στο Βασίλειο. Υπάρχουν και πολλές ανισότητες σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη. Πρέπει να φροντίσουμε τουλάχιστον από εδώ και πέρα, στο μέτρο που μας αφορά ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αυτές να μειωθούν αυτές οι ανισότητες. Το οδικό δίκτυο, είτε λέγεται επαρχιακό, είτε λέγεται εθνικό, είτε πρωτεύον, είτε δευτερεύον εθνικό, είναι πραγματικά σε απαράδεκτη κατάσταση. Αυτό το ζήσατε όλοι και περάσατε σήμερα από το σεμινάριο. Αυτή είναι, συνάδελφοι, η έκτη συνεχή χρονιά στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Στην ίδια ακριβώς κατάσταση, 6 χρόνια. Και τώρα, κύριε Περιφερειάρχη, δεν πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και για το και για αυτό το εθνικό και το πρωτεύον και το εθερεύον και για το επαρχιακό δίκτυο. Και αναφέρατε ήδη αρκετές και έχετε ήδη, έχουμε κάνει ήδη αρκετές συναντήσεις και πραγματικά σας ευχαριστώ και σας συγχαίρετε και προσπαθείτε και για το Βασίλειο. Πρέπει να αναλάβουμε λοιπόν πρωτοβουλίες και να κάνουμε μια συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό Οικοδομών, αλλά και για τα υγειοπαιδευτικά έργα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για το Βασίλειο. Είτε αυτά λέγονται δημοδεξαμενές, είτε πράγματα, είτε αρνητικά, θα πρέπει επίσης να αναλάβουμε μαζί την πρωτοβουλία, να συναντηθούμε με τον Υπουργό της Ανάπτυξης για να προχωρήσουν αυτά τα έργα τα οποία έχουν μείνει πίσω στο Υπουργείο της Ανάπτυξης. Και επειδή η συρρήκνωση των υπηρεσιών δημιουργεί προβλήματα μέσα, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι εργαζόμενοι, όμως ο όγκος της γραφειοκρατίας παραμένει ο ίδιος. Θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και πάλι και δευτερεύσεις που λέμε μαζί, να δούμε πώς θα μπορέσουμε, είτε με συμβάσεις με άλλους φορείς, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε τεχνική βοήθεια και να μπορέσουμε να οριμάσουμε κάποια πράγματα και να μην αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Αναφέρθηκε προηγουμένως για την παράκαμψη της 41 έργου που στην ουσία είχε σταματήσει, είχε διαλυθεί η εργογραφία από το 2009. Και φέτος διαλύθηκε τελικά με πολλές υποχρεώσεις, δεν θέλω να σας κουράσω πάνω γιατί ήδη έχουμε φάει αυτό το χρόνο και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία χρειαζόμαστε και τεχνική βοήθεια. Δεν θέλω να βάλω άλλο χρόνο από τις ενδιές. Είχε ένα θέμα από τον κύριο Μιστάκη. Δεν περίμενα ότι αυτό το θέμα θα απασχολούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οφείλω όμως να το απαντήσω ξεκάθαρα. Είτε πολιτική απάντηση. Εγώ θα δώσω και πολιτική και ανθρώπινη και δεν ξέρω τι άλλο όπως δεν εκπέμπεται. Μέχρι την ημέρα που πραγματικά έσκασε αυτό το πρόβλημα εδώ, το αιτέο δημοσιογράφο, δεν εγνώριζα τίποτε απολύτως για την ύπαρξη του ελλείμματος. Έχει γίνει ελέγχο. Έχει ξεκινήσει διαχειριστικός έλεγχος και δικαστική έρευνα και με δικέ μου παρεμβάσει. Θέλω να ξεκαθαριστεί το θέμα, να τιμωρηθούν αυτοί που θέλουν, όποιοι θέλουν, να ξεκαθαριστεί, επαναλαμβάνω, το θέμα αυτό. Και αυτό να ολοκληρωθεί το σωμάτιο των δυνατών. Είναι κρίμα και άδικο να σπιδώνονται άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν και να αυτό το θέμα να το εκμεταλλεύονται το οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε. Πλήρωντας και επειδή υποσχέθηκα ότι δεν θέλω να σας πάω χρόνο γιατί ήδη έχει περάσει ένας χρόνος, θέλω να καταρχήν να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πέτρας Κυριακοζήτου για την διάθεση, τη δημιουργία αλλά και τη διάθεση του χώρου σήμερα για να συνεδριάσουμε εδώ και να σας πω, σας το προσφέρω και πάλι στο Βασίλη, ότι γύρω στις 4 ώρες θα φροντίσετε να τελειώνουμε κάπου εκεί, δίπλα εδώ στις δίμνες, σε ένα καζάνι μπορούμε να πάμε και να δοκιμάσετε την παραγωγή του κυρίου.
για οτιδήποτε χρειαστεί στη διάθεσή σας, για οτιδήποτε είτε άλλο.